20 χρόνια κυκλοφορίας, 20 χρόνια επιτυχιών, 20 αιχμηρά χρόνια. Εφημερίδα Εχμή και εχμή-news.gr. Τα δύο πιο δυναμικά μέσα της ετωλοκαρνανίας που από το 1995 είναι κοντά στον αναγνώστη. Πρώτη σε κυκλοφορία σε όλο το νομό σύμφωνα με τη Focus Bari. Με αυξανόμενο αναγνωστικό κοινό. Αγοράστε τη στα περίπτερα μόνο με ένα ευρώ ή γραφτείτε συνδρομητές. Εδώ στο Μεσολόγγι, στον κήπο των Ηρών, σε αυτή τη δύσκολη μέρα έχουμε έρθει για να τιμήσουμε τους νεκρούς του Μεσολογγίου, αλλά κυρίως για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν τη ζωή τους. Επειδή πίστευαν ότι αυτή η χώρα μπορεί να σταθεί στα πόδια της και ότι μπορεί να μεγαλουργήσει. Αυτή την πίστη πρέπει να έχουμε όλοι μας, αν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά και με ό,τι δυσκολίες και αν έχουμε περάσει, να ξέρουμε ότι αυτός εδώ ο τόπος είναι πρικισμένος, ότι έχει ό,τι χρειάζεται για να προχωρήσει μπροστά και ότι τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα και μέσα στην κοινωνία αλλά και μέσα στην πολιτική. Να πιστέψουμε και πάλι ότι η πολιτική μπορεί να φέρει μια αλλαγή και ότι αυτή την αλλαγή θα την αξιοποιήσουμε για το καλό του τόπου. Θα κάνω πολλές επαφές, αλλά κυρίως αυτό που με ενδιαφέρει να συναντηθώ με ανθρώπους από τον αγροτικό χώρο, από τις υπηρεσίες, για να μιλήσω για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Σήμερα βλέπουμε ένα κύμα ακρίβειας το οποίο αρχίζει και μειώνει δραματικά τα εισοδήματα των αγροτών, ενώ την ίδια ώρα θα έπρεπε να αξιοποιούμε την γνώση που έχουμε σε προϊόντα μας που έχουν φτάσει στα καλύτερα ράφια και στα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου και να λέμε πώς μπορεί να πιάσουν καλύτερη τιμή οι αγρότες. Και αντί να ανησυχούμε ότι μειώνεται το εισόδημα, να κάνουμε ό,τι γίνεται για να αυξηθεί. Λοιπόν, σήμερα είμαι εδώ για να μιλήσω και με τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται και να δώσουμε μία προοπτική, γιατί πραγματικά είναι μοναδική ευκαιρία τώρα με τα προϊόντα της ελληνικής γης να έχουν φτάσει στα πέρατα του κόσμου, να αξιοποιήσουμε αυτή τη φήμη που έχουμε ότι είναι υγιεινά, ότι είναι αυθεντικά και να βάλουμε και άλλα προϊόντα της ελληνικής γης εκεί.